Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Mini Tech Business Day της εταιρείας ThinkSilicon, μιας εταιρείας του ομίλου Applied Materials. Ονομάζομαι Γεωργία Πρωτογέρου και είμαι υπεύθυνη επικοινωνίας και marketing της εταιρείας. Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι να γνωρίσετε καλύτερα την εταιρεία μας και τη μητρική μας εταιρεία Applied Materials, να σας παρουσιάσουμε την τεχνολογία που αναπτύσσουμε, η οποία, όπως θα δείτε και παρακάτω, μπορεί ήδη να τη φοράτε ή να τη χρησιμοποιείτε. Οι ομιλητές μας είναι ο κύριος Ιάκωβος Σταμούλης, Product Development Director, και η κυρία Άσπα Πίσπα, HR Business Partner της ThinkSilicon. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η παρουσίασή μας θα έχει πληροφορία για τα προϊόντα της εταιρείας, ποια είναι η τεχνολογία η οποία αναπτύσσουμε, τι κάνουμε, ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθούμε. Θα πάρετε πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες που έχει η εταιρεία μας, το R&D Hub στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχουμε, το Mission, Vision και Values εταιρείας, και το Applied Materials University, στο οποίο θα σας παρουσιάσει μεγάλη λεπτομέρεια πιο μετά η κυρία Πίσπα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα βίντεο για την εταιρεία μας. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε σε αυτή την παρουσίαση. Ήδη είχα την ευκαιρία τις προηγούμενες μέρες να συνομιλήσω με κάποιους από εσάς. Ελπίζω στο τέλος των παρουσιάσεών μας να έχουμε περισσότερες ερωτήσεις και να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλες σας τις απορίες. Να ξεκινήσω, όπως είδατε, η Applied Materials είναι μια παγκόσμια εμβέλειας εταιρεία. Είναι σχετικά νέα, δημιουργήθηκε περίπου πριν 50 χρόνια και μέσα σε αυτό το διάστημα κατόρθωσε να έχει έσοδα 23 billion και να επενδύει κάθε χρόνο το 10% των εσόδων της αυτό στο τμήμα ανάπτυξης και τεχνολογίας, έρευνας και τεχνολογίας. Επίσης, η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, έχει περίπου 27.000 εργαζομένους, έχει παρουσία σε όλες τις ηπείρους και σε 115 σημεία έχει είτε εργαστήρια είτε γραφεία. Και βεβαίως, η εταιρεία μας είναι leader. Γεωργία, αν θες να προχωρήσεις λίγο. Η έδρα μας είναι στο Silicon Valley, στην Καλιφόρνια, και είναι μέρος, έχει διακριθεί μέσα στο Fortune σαν στις πιο επιτυχημένες εταιρείες στο χώρο της. Τώρα, στην Ευρώπη έχουμε παρουσία σε 8 χώρες και έχουμε σε 17 διαφορετικές τοποθεσίες, είτε γραφεία είτε fabs. Οι χώρες αυτές συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, το Βέλγιο και η Ολλανδία.
Βεβαίως, έχουμε εργαζομένους και σε άλλα σημεία, όπως στην Ισπανία, αλλά εδώ σας αναφέρω κυρίως κομμάτια που έχουμε γραφεία και παρουσία με FABs. Hi, I'm Uli Müller, Director of IP Licensing and Product Marketing at ThinkSilicon. As a part of the Applied AI family, we are developing ultra-low power graphics processor architectures and DNA accelerators for the exponentially growing embedded endpoint IoT and wearables device market. PPACT is the focal point for our fabless semiconductor customers all around the world. ThinkSilicon's NeMa and NeOx graphics processor family is the most power-efficient GPU you can find right now inside in an SoC in a smartwatch. As you can see in this teardown of a Fitbit Charge 5 smartwatch, such area-constrained systems with an embedded 32-bit GPU and CPU powered just with a 65 mAh battery provides special challenges because our customers and the end user expect battery life measured in weeks, not hours, rich feature support, stunning and fast graphics performance at a competitive price point, ready to hit the market within an 18 months development time. We are proud that our customers trust us taking on this challenge. Over 14 consumer brands are paying this trust back by choosing Applied's AI technology inside. Ultra-low power, vivid and fast graphics on the smallest silicon footprint delivered in the utmost possible time to market represents PPACT at its best. Hi. Λοιπόν, η Applied Materials είναι ηγέτης στον κόσμο των Materials Engineering Solutions και παράγει όλα τα chip και advanced displays παγκοσμίως. Όμως, θέλησε να μπει και στο κομμάτι που έχει φέρει νέα εποχή, το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, λοιπόν, έχει προχωρήσει σε μία σειρά από εξαγορές, μία εκ των οποίων είναι και η ThinkSilicon, όπου την διέκρινε και την επέλεξε για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και των προϊόντων, αλλά και των πελατών που έχουμε. Η ThinkSilicon σαν startup ξεκίνησε πριν 17 χρόνια περίπου. Σήμερα, το 2020, έγινε η εξαγορά από την Applied Materials και από τότε έχουμε ένα revenue, έσοδα δηλαδή 7 εκατομμύρια, επιδοτήσεις γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, γιατί συμμετέχουμε και σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, έχουμε 18 πατέντες. Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό των εργαζομένων μας. Η έδρα μας είναι της ThinkSilicon στο τεχνολογικό πάρκο της Πάτρας, στο Ρίο. Και έχουμε καινούργια γραφεία στην Αθήνα και μια πολύ στενή συνεργασία με το τμήμα Computer Science του API Theta στη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετέχουμε σε προγράμματα μεταπτυχιακών και PhD φοιτητών. Next. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε ένα από τα προϊόντα μας. Το προϊόν αυτό είναι της Google, το Fitbit. Βλέπετε το Will Smith να το φοράει. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό να μπορούν να φτιάχνουν προϊόντα τα οποία σχεδιάζονται στην Ελλάδα, αλλά έχουν παγκόσμια εμβέλεια και πωλούνται παντού σε όλο τον κόσμο με προϊόντα τεχνολογία. Επόμενο. Η ThinkSilicon, όπως είπε και η Άσπα νωρίτερα, εξαγοραστήκαμε από την Applied Materials το 2020 και σχεδιάζουμε επεξεργαστές γραφικών εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης. Και αυτό που καταφέραμε είναι να μπορέσουμε να φέρουμε την εμπειρία που υπήρχε σε γραφικά, σε κινητά, τηλέφωνα ή άλλες συσκευές, σε ακόμα χαμηλότερες κατανάλωσης, όπως π.χ.
smart watches ή π.χ. θερμοστάτες ή οτιδήποτε άλλο, ώστε να μπορούμε να φέρουμε ένα user interface στο χρήστη που έχει πια συνηθίσει να περιμένει από άλλες συσκευές σε πάρα πολύ μικρές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης που πια η μπαταρία τους μπορεί να κρατάει πραγματικά εβδομάδες. Πριν τη δικιά μας τεχνολογία, αντίστοιχα συστήματα, η μπαταρία τους μπορεί να ήθελε κάθε μέρα ξανά φόρτισμα, ενώ πια τα ρολογάκια μπορεί να αγοράσετε από τα περισσότερα διαλειτουργικών, για παράδειγμα, κρατάνε 2-3 εβδομάδες εύκολα. Στα δεξιά βλέπετε κάποιους περιορισμένους από τους πελάτες μας, όπως π.χ. Dialog ή ST, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι πελάτες, οποίους για λόγους εμπιστευτικότητας δεν μπορούμε να αναφέρουμε. Και ας πάμε να δούμε λίγο στο επόμενο slide το ποιο είναι το μοντέλο. Εμείς σχεδιάζουμε τον επεξεργαστή γραφικών μαζί με ένα πακέτο software, drivers και πάρα πολλά εργαλεία. Αυτό τον επεξεργαστή γραφικών εμείς τον δίνουμε σε κάποια εταιρεία που σχεδιάζει το ολοκληρωμένο κύκλωμα. Οπότε η ThinkSilicon δεν σχεδιάζει το ίδιο το ολοκληρωμένο κύκλωμα, σχεδιάζει ένα υποσύστημα που ενσωματώνεται στο ολοκληρωμένο κύκλωμα κάποιες άλλες εταιρείες. Εδώ, το παράδειγμα που έχουμε εδώ πέρα, είναι μια εταιρεία που λέγεται Ambic, βρίσκεται στο Τέξας και κάνει από τους καλύτερους επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό τον επεξεργαστή, η Ambic το πουλάει σε τελικούς OEM, όπως και το συγκεκριμένο παράδειγμα που θα δούμε, είναι αυτό της Google, το Fitbit. Οπότε η Google ενσωματώνει μαζί με διάφορα άλλα πράγματα, μπαταρία, οθόνη, όλα τα υπόλοιπα πλαστικά ή ό,τι άλλο χρειάζεται, ώστε να φτιαχτεί το τελικό προϊόν που βλέπετε στα μαγαζιά. Επομένως, ωραία, ας πάμε λίγο πιο βαθιά τι υπάρχει σε ένα τέτοιο σύστημα. Στα αριστερά βλέπουμε το ρολόι όπως το βλέπουμε κανονικά. Αν το ανοίξουμε αυτό και αρχίσουμε το διαλύουμε, υπάρχει μια πλακέτα μέσα με αρκετά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Ένα από αυτά το βασικό κομμάτι είναι ο κεντρικός εξεργαστής. Αυτό είναι της Ambic το Apollo 4, που λέμε, το οποίο το έχουμε σημειώσει εδώ πέρα με mod. Αν πάμε μέσα στον επεξεργαστή, αυτόν τον κεντρικό επεξεργαστή, υπάρχουν διάφορα υποσυστήματα. Υπάρχει ένας κεντρικός κανονικός επεξεργαστής που είναι από την ARM. Υπάρχει ένα υποσύστημα για τηλεπικοινωνίες όπως το Bluetooth. Υπάρχει ένα υποσύστημα για τον ήχο και διάφορα άλλα για συνδεσιμότητα με τους διάφορες sensors, ώστε να παίρνουν τα διάφορα δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, επιτάχυνσης ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει όμως και ένα το πιο σημαντικό εδώ πέρα για μας σύστημα, είναι το υποσύστημα γραφικών. Και το υποσύστημα γραφικών έχει επεξεργαστεί που κάνει το rendering που λέμε, το πώς να ζωγραφίζεται το user interface, αλλά επίσης και τη συνδεσιμότητα μεταξύ αυτού του ολοκληρωμένου με την οθόνη που είναι αυτό που βλέπει ο τελικός χρήστης. Να συνεχίσουμε. Ωραία, οπότε πώς ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε κοιτώντας τα πραγματικά προβλήματα που είχαν τα συστήματα της εποχής. Ότι τέτοιους συστήματα θέλανε πολύ συχνά φόρτιση. Η εμπειρία γραφικών ήταν πολύ φτωχή. Για παράδειγμα, πολλά ρολόγια ή άλλες συσκευές είχαν 7-segment displays. Πολλά κουμπάκια που ήταν πολύ δύσχρηστα στη χρήση. Και ήταν και δύσκολο αυτά, επειδή ήταν τόσο συγκεκριμένα τα συστήματα, να βγουν γρήγορα στην αγορά. Την ίδια στιγμή υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα που μπορούσε οποιοδήποτε να πάρει ένα κινητό τηλέφωνο και ήταν πολύ εύκολα στη χρήση τους. Οπότε αυτό που δώσαμε είναι να μπορέσουμε να έχουμε την ίδια εμπειρία χρήσης σε πολύ μικρές συσκευές, όπως έχει συνηθίσει ο χρήστης σε τέτοιου είδους συστήματα. Οπότε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η ThinkSilicon σχεδίασε έναν επεξεργαστή γραφικών, ο οποίος ήταν τόσο μικρός και τόσο χαμηλής κατανάλωσης, που πια μπορούσε να ενσωματωθεί σε τέτοιου είδους συστήματα. Στα δεξιά έχουμε ένα block diagram του επεξεργαστή, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Είναι επεξεργαστής που τρέχει εντολές, αλλά πριν και γραφικών έχει και διάφορα υποσυστήματα. Αλλά το σημαντικό είναι εδώ πέρα ότι αυτό θέλαμε για να μπορέσουν οι πελάτες να το χρησιμοποιήσουν, να μπορέσουν να το πλαισιώσουν με ένα ολόκληρο οικοσύστημα εργαλείων γύρω από αυτό, ώστε να είναι πολύ εύχριστο και να μπορούν να βγουν γρήγορα στην παραγωγή και να έχουν τα αποτελέσματα που θέλουν.
Οπότε, αν συνεχίσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Οπότε, εκτός από τα ηλεκτρονικά, φτιάξαμε ένα ολόκληρο οικοσύστημα από εργαλεία που το πλαισιώνουν αυτό. Οπότε, αν τα πάρουμε λίγο από την αρχή, είναι αυτό που λέμε NEMA Bits, είναι ένα evaluation kit, δηλαδή ένα σύστημα πρωτότυπο το οποίο μπορεί να το πάρει κάποιος πελάτης και να ξεκινήσει να γράφει software, να ζωγραφίζει εφαρμογές, να φτιάχνει το σύστημά του πριν βγει το chip στην παραγωγή. Γιατί τη στιγμή που βγαίνουν τα ολοκληρωμένα στην παραγωγή, πρέπει όλο το υπόλοιπο οικοσύστημα να είναι και αυτό έτοιμο να ανταπεξέλθει. Άρα, όλη η ανάπτυξη πρέπει να έχει γίνει νωρίτερα σε πρωτότυπα. Άρα, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στα πρωτότυπα. Στα δεξιά τους δίνουμε το NEMA GFX που λέμε, που είναι η βιβλιοθήκη γραφικών. Είναι μια πλήρης βιβλιοθήκη γραφικών, η οποία είναι βελτιστοποιημένη στη χαμηλή κατανάλωση. Τους δίνουμε δύο ακόμα εργαλεία, που είναι το NEMA GUI Builder και PixPresso. Το οποίο, ειδικά το GUI Builder, είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί κάποιος να σχεδιάσει ολόκληρο το user interface στο PC του και πραγματικά, πατώντας ένα κουμπάκι, το generate, να γεννήσει όλο τον κώδικα και όλες τις εικόνες που χρειάζεται, ώστε να βγει κατευθείαν στην παραγωγή. Και μόνο αυτό μειώνει το χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να αναπτύξει ένα τέτοιο σύστημα από μήνες σε λίγες ημέρες. Το PixPress είναι ένα άλλο εργαλείο που μετατρέπει εικόνες από κλασικά JPEG, PNG format στα εσωτερικά συνδυασμένα format που έχουμε. Υπάρχει ένα toolchain, δηλαδή κάποιος, ώστε να μπορούν να γραφτούν κώδικες για να επεξεργαστεί μας σε C++. Και αυτό που είναι καινούριο είναι ένα SDK για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Θα αναφερθώ λίγο περισσότερο αργότερα σε αυτό. Ας πάμε στα επόμενα slides να δούμε λίγο σε βάθος κάθε κομμάτι. Οπότε, εκτός από τα ηλεκτρονικά, σχεδιάσαμε και όλο το software, δηλαδή τους drivers, την ενσωμάτωση σε πραγματικού χρόνου λειτουργικά συστήματα, ώστε να είναι βελτιστοποιημένο το προϊόν μας και σε hardware και σε software, γιατί μόνο έτσι μπορούσαμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Επόμενο. Λοιπόν, και εδώ πέρα είμαστε στο AI SDK. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι, εκτός από γραφικά, αυτές οι πολύ μικρές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, μέσα στα επόμενα χρόνια θα αποκτήσουν και πολλές ικανότητες τεχνητής νοημοσύνης. Και η δυσκολία σε αυτά είναι ότι οι υπολογιστικές απαιτήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες στο γραφικό. Αλλά συστήματα όπως τα ρολόγια, για παράδειγμα, θα μπορούν να κοιτάζουν τους καρδιακούς παλμούς ή να ακούνε ήχους και να καταλαβαίνουν πράγματα. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσει να βγαίνει σε edge, tiny devices, που τα λέμε, και θα πρέπει να είναι αποδοτικά. Οπότε η Think Silicon σχεδιάζει και την επόμενη γενιά επεξεργαστών που επιταχύνει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όπως κάνουμε και στα γραφικά, ένα πλήρες SDK, ένα περιβάλλον όπου μπορεί ο τελικός χρήστης να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα δικά του νευρονικά δίκτυα ή να το βοηθήσουμε σε πώς είναι το βέλτιστο νευρονικό δίκτυο και να το κατεβάσει στη συσκευή, να δουλέψει σε ένα μικρό συστηματάκι με την καλύτερη δυνατή ενέργεια και μέγεθος σε μνήμη ή σε απόκριση που πρέπει να έχουν αυτά τα συστήματα. Λοιπόν, τώρα πώς σχεδιάζουμε τέτοια συστήματα. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πάρα πολλές διαφορετικές ειδικότητες. Οπότε, για να σχεδιάσουμε έναν επεξεργαστή που επιταχύνει γραφικά και τεχνητή νοημοσύνη, χρειαζόμαστε γνώσεις σε ASIC design, πολλά μαθηματικά από πίσω, όταν είναι για γραφικά, γεωμετρία, γραμμική άλγεβρα, πάρα πολλά μαθηματικά από πίσω που προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε. Γνώση σχεδιασμού επεξεργαστών. Έχουμε το δικό μας επεξεργαστή με το δικό του instruction set μέσα ή βασισμένο σε πρότυπα που έχουμε δικές μας επεκτάσεις. Compilers, γιατί πρέπει να τρέξουμε κώδικα. GCC και LLVM είναι αυτά που χρησιμοποιούμε. Γνώση πώς γράφουμε firmware. C++ είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Πώς αυτό ενσωματώνεται σε κάποιο λειτουργικό σύστημα με kernel drivers και runtime συστήματα. Και επίσης, και για να το καταφέρουμε αυτό, επειδή έχει πάρα πολλές διαφορετικές γνώσεις, πρέπει να σκεφτόμαστε πιο έξυπνα, πολύ αποδοτικά. Επόμενο. Πρέπει να κρατάμε το σύστημά μας όσο δυνατό πιο απλό γίνεται, αλλά όχι πιο απλό.
Και χρησιμοποιούμε και αρκετά open source εργαλεία, όπως προανέφερα LLVM, GCC, το TensorFlow που χρησιμοποιούμε για AI, τα οποία βρίσκονται τα παίρνουμε open source στην κοινότητα. Και το καινούριο πράγμα που υπάρχει εδώ πέρα είναι γνώσεις AI frameworks, τα οποία είναι το Keras, PyTorch, TensorFlow και γνώσεις data classification. Οπότε όλα αυτά τα skills συνθέτονται για να φτιάξουμε στο τέλος ένα τελικό προϊόν που παίρνει πελάτες και να το ενσωματώσει στο δικό του σύστημα. Αλλά δεν χρειάζονται μόνο τα hard skills κατά κάποιο τρόπο, οι τεχνικές γνώσεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Για να μπορέσουμε να δουλέψουμε αποδοτικά, εκτός από τεχνικές γνώσεις, χρειαζόμαστε προσοχή στη soft skills, όπως προσοχή στη λεπτομέρεια, ηγετικές ικανότητες, δημιουργικότητα, πολλές καινοτομίες, ενθουσιασμό. Πολλές φορές πρέπει να σκεφτούμε τελείως out of the box και να κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι κάνουμε οτιδήποτε στον χώρο, είτε για να κρατήσουμε κάτι απλό, είτε να το κάνουμε πάρα πολύ αποδοτικό. Και σίγουρα συνεργασία. Συνεργασία, γιατί έχουμε αρκετές ομάδες στην εταιρεία και όλες αυτές συνεργάζονται μαζί, ώστε στο τέλος να έχουμε ένα τελικό προϊόν. Και πολλές φορές το challenge status quo είναι ότι θα πρέπει πολλές φορές να ρωτηθούμε αν αυτό που κάνουμε το κάνουμε καλά, μπορεί να το κάνουμε καλύτερα ή χρειάζεται να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό το κάνουμε συνέχεια. Και τέλος, resilience, ανθεκτικότητα. Η ιστορία της Think Silicon έχει πολύ ανθεκτικότητα μέσα. Και σίγουρα και τρόπος να μπορέσουμε να, κάποιος μηχανικός να μπορέσει να κάνει influence στο προϊόν, οπότε η γνώμη καθενός μες στην εταιρεία μετράει. Η εταιρεία χωρίζεται σε τρεις βασικές ομάδες ανάπτυξης, αν και υπάρχει και άλλη ομάδα που κάνει και testing και development. Οπότε οι τρεις αυτές ομάδες είναι η ομάδα που ασχολείται κυρίως με το hardware, όπου όταν μιλάμε για hardware μιλάμε κυρίως για ανάπτυξη του συστήματος σε system Verilog, RTL design, διάφορα πράγματα για το πώς μπορέσουμε να κάνουμε χαμηλής κατανάλωσης, να είναι έτοιμο για testing, πρωτότυπα σε FPGA που χρησιμοποιούμε. Η ομάδα στο System Software που φτιάχνει τις βιβλιοθήκες γραφικά, σύνδεση με το υπόλοιπο σύστημα ή με άλλα frameworks όπως το Qt, τα εργαλεία που είπαμε νωρίτερα, GUI Builder και Pixpresso, drivers πάνω στο Linux για γραμματοσειρές πράγματα, vector graphics τα οποία χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο και επίσης και benchmarking όλου του συστήματος πώς αποδίδει. Και τέλος, η ομάδα του AI που ασχολείται με ανάλυση μοντέλων, optimization πάνω στα μοντέλα, και σε επίπεδο γράφων, αλλά και σε low level, και επίσης πάλι ανάλυση πόσο γρήγορα τρέχει αυτό το σύστημα, πόσο ισχύ καταναλώνουμε, πόση μνήμη χρειάζεται, οπότε οτιδήποτε ώστε η λύση μας στο AI να είναι πλήρης. Εκτός από τις ομάδες μέσα στην εταιρεία, υπάρχει και το ερευνητικό κέντρο στο Απιθύτα, από το Γιώργο Κεραμίδα, που ασχολείται με πιο ερευνητικά πράγματα και σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια ή άλλες εταιρείες στο εξωτερικό και επίσης πάρα πολλά τομείς που μπορεί να είναι πιο καινοτόμοι και μετά να μεταφερθούν στην εταιρεία και να γίνουν κομμάτι του προϊόντος. Οπότε σε multi-core συστήματα, processor design, GPU, compilers, AI, διάφορα πράγματα που είναι χρήσιμα για τα προϊόντα μας. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή πληθώρα φοιτητών και PhD και postdoc και bachelor students, οι οποίοι ασχολούνται με πράγματα που ενδιαφέρουν την εταιρεία. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα, δραστικά και οι αλλαγές αυτές είναι συνεχείς. Παρ' όλα αυτά, οι εταιρείες που έχουν διαπρέψει είναι αυτές που έχουν τρία βασικά συστατικά. Έχουν όραμα, έχουν μία αποστολή και λειτουργούν βάσει κάποιων αξιών. Στην Applied, αλλά και στην Think Silicon, λοιπόν, έχουμε ένα όραμα που θέλουμε να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον
με όχημα την καινοτομία μας. Αν μπορούμε να αλλάξουμε slide. Με οδηγό το όραμά μας να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αποστολή μας είναι να πρωτοστατήσουμε σε λύσεις που επιτρέπουν στους πελάτες μας να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους και έχοντας αξίες να μπορούμε να είμαστε ένας στρατηγικός εταίρος όπου σεβόμενοι την διαφορετικότητα του καθενός, τόσο των εργαζομένων, αλλά όσο και των πελατών μας, και σεβόμενοι τον άνθρωπο και δείχνοντας εμπιστοσύνη στους εργαζομένους μας, να χτίσουμε μία κουλτούρα ακεραιότητας. Να είμαστε μία winning team, όπως λέμε, μέσα από την ομαδικότητα. Όπως παρουσίασε και ο κύριος Σταμούλης, και οι τρεις ομάδες συνεργάζονται στενά σε καθημερινή βάση για να βγει ένα προϊόν και να δοθεί στον πελάτη μας. Και βέβαια τα προϊόντα που φτιάχνουμε να είναι προϊόντα παγκόσμιας κλάσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βελτιώνοντας την ποιότητα, την ταχύτητα και το κόστος. Το επόμενο. Άρα, να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον. Τώρα, θα σας παρουσιάσω εν συντομία το κομμάτι των αμοιβών και παροχών που έχουμε στην Think Silicon και βεβαίως που εφαρμόζουμε στην Applied Materials. Έχουμε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα αμοιβών και παροχών που περιέχει το κομμάτι των αμοιβών, περιέχει πέρα από τα όποια προγράμματα μπορεί να έχετε μέσω της δημόσιας υγείας. Έχουμε και ιδιωτικά προγράμματα και διασφαλίζουμε, ιδιωτικά εννοώ ιατροφαρμακευτικά προγράμματα, και διασφαλίζουμε βεβαίως σε περίπτωση κάποιων απώλειας δυνατότητας εργασίας, είτε σε short term ή long term, συγγνώμη, επιτρέψτε μου για τα αγγλικά. Διασφαλίζουμε λοιπόν το εισόδημα, να μην χάσει ο εργαζόμενος το εισόδημά του, και βέβαια μέσα από διάφορες δράσεις προσπαθούμε να τον αναπτύξουμε. Επόμενο slide. Άρα το κομμάτι των αμοιβών έχει, πέρα από το μισθό, αν θέλεις να αλλάξουμε slide, έχει πέρα από το βασικό μισθό, υπάρχουν τα bonus, έχουμε κάποια επιδόματα, έχουμε προγράμματα αναγνώρισης για εργαζομένους οι οποίοι έχουν φέρει, οι ομάδες
που έχουν φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχουμε παροχή μετοχών και συμμετοχή με ευνοϊκούς όρους στην αγορά μετοχών της Applied, που πηγαίνει πάρα πολύ καλά, όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια. Επόμενο. Έχουμε ιατροφαρμακευτικά προγράμματα, αλλά και προγράμματα που διασφαλίζουν στο κάθε εργαζόμενο αυτό που λέμε την βιωσιμότητα και να μπορέσει, ακόμα και αν τύχει κάτι δύσκολο σε προσωπικό επίπεδο, να μπορέσει να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο διαβίωσης για τον ίδιο και την οικογένειά του. Επόμενο. Και βέβαια υπάρχουν ανάλογα με την θέση που έχει κάθε εργαζόμενος μέσα στην εταιρεία. Η εταιρεία έχει τα περίφημα levels, όπου ανάλογα με το level που ανήκει ο κάθε εργαζόμενος, έχει είτε κάποια extra benefits, όπως αυτοκίνητο, σίγουρα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι ένα επίδομα για φαγητό και πολλά, πολλά προγράμματα για well-being, όπως και ένα πρόγραμμα assistance που προσφέρουμε στους εργαζομένους και στις οικογένειές τους, εφόσον αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα και θέλουν να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Επόμενο. Ασπά, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά επειδή έχουμε αρκετές ερωτήσεις, θα πρέπει να συντομεύουμε, δηλαδή σε ένα λεπτό περίπου να τελειώσουμε. Τελειώνουμε, τελειώνουμε. Ένα τελευταίο θα πω μόνο, που είναι σημαντικό νομίζω και ενδιαφέρει κάθε εργαζόμενο, είναι ότι επειδή πιστεύουμε ότι η καινοτομία ξεκινά από τη μάθηση, δημιουργήσαμε ένα πανεπιστήμιο που το έχουμε ονομάσει Applied Πανεπιστήμιο και εκεί προωθούμε την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη όλων των εργαζομένων μας, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία πόρων, επιδοτώντας μεταπτυχιακά προγράμματα και διαμορφώνοντας εκπαιδευτικά εξατομικευμένα προγράμματα στις ανάγκες των εργαζομένων, προκειμένου να διαμορφώσουν την επαγγελματική διαδρομή που επιθυμούν μέσα στην εταιρεία. Αυτό που ένα πίσω μόνο και τελειώνω, αυτό που σαφώς προτάσουμε είναι το 70-20-10 κανόνα. Για όσους το γνωρίζουν, είναι 70% προσπαθούμε οι εργαζόμενοι μας να συμμετέχουν σε προγράμματα και σε έργα και σε project που θα τους δώσουν μεγαλύτερη εμπειρία και θα τους εκθέσουν σε νέες τεχνολογίες. Ένα 20% προσπαθούμε να αναπτύξουμε συνεργασίες εντός και εκτός των τυχών και γιατί μέσα από εκεί πιστεύουμε ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να εξελιχθεί. Και ένα 10% που είναι η εκπαίδευση αυτή καθ' αυτή. Ιάκωβε. Ωραία. Οπότε, κλείνοντας, αν κάτι από αυτά είναι μέσα στα ενδιαφέροντά σας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε γνώσεις από το Πανεπιστήμιο που έχετε από μόνοι σας σε οποιοδήποτε από αυτούς τους τομείς, για να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο θα σχεδιάζεται εδώ πέρα και θα έχει παγκόσμια πήχηση, παρακαλώ στείλετε το βιογραφικό σας στο email που βλέπετε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με τις ερωτήσεις, γιατί έχουμε μόνο 4 λεπτά μπροστά μας. Λοιπόν, και είναι αρκετές.
Η πρώτη ερώτηση είναι, δεδομένου ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τόσες διαφορετικές χώρες, κατά πόσο είναι εφικτό κάποιος ο οποίος απασχολείται στο παράρτημα της Ελλάδας να μεταπηδήσει σε κάποια άλλη χώρα μέσα της εταιρείας? Λοιπόν, αυτό είναι δικό μου, φαντάζομαι, αλλά Ιάκωβε, μπορείς να πεις και εσύ. Η Think Silicon δεν είναι ξεκομμένη από την Applied. Η Think Silicon είναι ένα κομμάτι της Applied. Ανήκουμε σε ένα business unit της Applied που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, και βεβαίως αν κάποιος διαπρέψει μέσα από τη δουλειά του και αναγνωριστεί, τότε και υπάρχει δυνατότητα και θέσεις διαθέσιμες για να χαράξει, όποιος θέλει να χαράξει μια πορεία μέσα στην Applied Materials, βεβαίως γίνεται. Να μεταπηδήσει και σε άλλες χώρες και σε άλλους τομείς. Τέλεια. Να προσθέσω εδώ πέρα ότι ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή οι εργαζόμενοι σε Applied Materials που μπορεί να είναι σε κάποιο άλλο department εκτός την Silicon στον κόσμο, μπορεί να εργαστούν και στην Ελλάδα στα δικά μας γραφεία. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Η εμπειρία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για να προσλάβετε ένα νέο υπάλληλο στην εταιρεία σας? Και αν υπάρχουν ευκαιρίες, αν μπορεί κάποιος που πρόκειται να ξεκινήσει ένα μεταπτυχιακό, αν μπορεί να μπει στην εταιρεία ενώ κάνει ένα μεταπτυχιακό? Λοιπόν, καταρχήν θα ξεκινήσω από το τέλος. Το μεταπτυχιακό, ναι, υπό προϋποθέσεις. Δίνουμε ευκαιρίες σε πολλούς φοιτητές που θέλουν να κάνουν κάποιο internship και να αποκτήσουν μια εμπειρία μέσω του Απιθήτα. Θέλουμε ο κόσμος να μαθαίνει και να αναπτύσσεται και να προσφέρουμε σε νέα παιδιά τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία. Ιάκωβε, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι παραπάνω. Όχι, συμφωνώ με αυτό. Γενικά, εμπειρία είναι σίγουρα χρήσιμη, αλλά και να μην υπάρχει εμπειρία, υπάρχει και στο Απιθήτα που μπορεί να ξεκινήσετε ή και σε κάποιες περιπτώσεις και σε επίπεδο internship μέσα στην εταιρεία. Λοιπόν, επειδή μας έχει μείνει μόνο ένα λεπτό, θα πρέπει να κλείσουμε εδώ σιγά-σιγά το session αυτό. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι επειδή ήρθαν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα μπορούσατε να μας επισκεφτείτε στο virtual booth που έχουμε, οπότε να θέσετε εκεί τις ερωτήσεις που έχετε. Επίσης, θα μπορούσατε να μας επισκεφτείτε στο website και να στείλετε εκεί ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Και επίσης, να μας παρακολουθείτε σε όλα τα social media, τα κανάλια που έχουμε, LinkedIn, Facebook και Twitter, για να μαθαίνετε νέα και για τις νέες θέσεις εργασίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσετε να ακούσετε την παρουσίαση σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Ιάκωβο και την Άσπα για το χρόνο τους. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που μπήκατε σήμερα να μας παρακολουθήσετε και να μας γνωρίσετε καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε.